Στην λοιπόν, ο Σωκράτης, η αλήθεια είναι ότι στην αρχή δεν τον συμπαθούσα. Γιατί? Γιατί μου βγάζεις μία έξω φαίνεται ότι είσαι πολύ δίθεν, νομίζω. Σωκράτης, okay. Εγώ έχω μάθει να λέω την αλήθεια και έχω μάθει να λέω τα πράγματα όπως... Τα βλέπεις, όπως τα βλέπεις. Τι... Αλλά νομίζω ότι είσαι πολύ καλά παιδί. Κάτσε να ολοκληρώσεις, ρε φίλε. Όχι, νομίζω ότι... Συγγνώμη, ρε φίλε. Θα σου πω, μην ευρειάζεις. Γιατί έμεινε στο δίθεν και δεν μου άρεσε καθόλου αυτό. Ξέρεις τι, αυτό νομίζω ότι βγάζεις όμως. Αλλά πρέπει να είσαι πολύ καλό παιδί, δεν ξέρω. Κατάλαβα. Αλλά όχι ότι δεν θα έμπαινε στη διαδικασία να σε γνωρίσω, εννοείται, γιατί αλλιώς το βλέπουμε και αλλιώς... Δεν θα έμπαινε εγώ στη διαδικασία να σε γνωρίσω. Καθόλου, ε. Εντάξει, δεν πειράζει. Αυτό που είπες. Αφού νευρίασες. Τι ζώδιο είσαι, Ρεξάνα. Φλουδιός. Κρυός. Κρυαράκι. Ήλιο, ε. Πόσο Απριλίου. 16. Δεν ήθελα να σε προσβάλλω. Απλά σου λέω ότι για όλους είπα και για τον Δώρο. Είπα ότι δεν... νομίζω ότι είναι πιο επιφυλακτικός. Δεν κακό να λέει ο καθένας. Δεν είπα ότι... κάτι πάρα πολύ κακό, νομίζω. Τι να κάνουμε, δεν σου άρεσε. Να... Εντάξει, οκ. Okay, δεν θα αρέσουμε και σε όλους. Εννοείται και η αλήθεια, εντάξει, μερικές φορές μπορεί να πονάει κιόλας. Οκ. Okay. Εγώ λέω αυτό. Τελευταία σχέση. Τι? Τελευταία σχέση. Τελευταία μου σχέση ήταν πριν πάρα πολλά χρόνια. Πριν από νομίζω 2-2,5 εκεί. Και. Εντάξει, δεν ήταν και πολύ καλά τα πράγματα, γιατί άλλα ήθελα εγώ, άλλη γνώμη είχε αυτός. Να σε ρωτήσω, αυτά σου τα πάνε να τα πεις ή τα σκέφτηκες από μόνη σου? Τι εννοείς? Σου τα δώσαν έτοιμα ή τα σκέφτηκες από μόνη σου? Ποια? Αυτά τώρα που λες, τα σχόλια για τον καθένα. Τι είναι αυτό που λέω? Όχι, όχι. Ρέμισε, ρε. Εντάξει, μία, συνέχισε εσύ. Εσύ το είσαι. Συνέχισε. Τι το είσαι. Αλεξάνδρο, welcome. Είναι έτσι σαν προσωπικότητα σου. Είναι λίγο... Δεν παρεξηγείς. Εντάξει, και εγώ όταν θα πάω δίπλα μπορεί να ακούσω ότι μετά από μια εβδομάδα ότι μπορεί να μην είμαι... Μπορεί να χαλάρω. Να σου πω κάτι, μπορεί να το βγάλει αυτό από το μυαλό σου και. Κράτα τα θετικά. Κράτα μένα. Θα τα φτιάξω. Αλλά ξέρει τι, Αλεξάνδρα, να σου πω κάτι. Πλά λίγο φορτισμένο. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Κοίτα λίγο. Δεν το είπα. Αν αυτό το λέγαμε σε ένα σπίτι, σε μια παρέα, θα ήταν διαφορετικό. Απλά να ξέρει ότι όταν λέμε κάτι, εσύ ήσουν απόλυτα ειλικρινή και τα είπε μια χαρά. Είπε πώ βλέπει τα πράγματα απ' έξω. Απ' έξω. Δεν μπορεί να πει. Πώ τα βλέπω. Αλλά μπορεί να τα βλέπει πολύ διαφορετικά έτσι. Μπορεί να πει για μένα, Δώρο, φαίνεσαι υποκριτή, έχει μια ψεύτικη σχέση με την Αθήνα. Οκ, γνώμη σου. Θα το σεβαστώ. Θα το σεβαστώ, αυτό λέω. Γνωρίσαμε σήμερα την καινούργια κοπέλα, την Αλεξάνδρα, πολύ συμπαθητική. Πολύ καλός άνθρωπος με την πρώτη γνωριμία. Μου άρεσε πάρα πολύ που το άγχος το διαχείριστηκε μια χαρά. Υπήρχε μια λογομαχία με τον Σωκράτη, υπήρχαν λίγο τα θέματα αυτά. Να ρωτήσω λίγο τον Σωκράτη, Σωκράτη, σου έχει τύχει να λογομαχήσεις με κοπέλα στην πρώτη συνάντηση? Τελικά μάλλον γίνεται. Για πες. Τίποτα, είδα κάτι. Τι? Δεν είδα κάτι. Κάτι σκέφτηκα, ρε παιδί μου, και... Τι σκέφτηκες? Γιατί με είδες πολύ σκεπτική, ε. Ναι, για πες τι σκέφτηκες. Πες τι σκέφτηκα, εδώ. Τίποτα, ρε παιδί μου. Είδα απλά, καθόταν η καινούργια και ήταν και ο Δώρος κοντά, έτσι. Ναι. Και την ψιλοκοίταζε έτσι από πάνω μέχρι κάτω, έτσι, ρε παιδί μου. Άι, καλέ. Ούτε καν. Όχι, όχι, όχι. Είναι βλακίες, σου λέω. Εσείς μαζί δεν κάνετε και χώρια να μπορείτε. Βλακίες. Δεν νομίζω ότι είναι στο στυλ. Όχι. Ωραία κοπελίτσα. Ναι, το στυλ του. Όχι, όχι, δεν λέω κάτι. Ρε παιδί μου, κάτι σκέφτηκα. Καταρχάς ο Δώρος αγάπη μου σε βλέπει και λιώνει. Έλα μου, ρε τώρα, σταμάτα. Εγώ έλα, κάνε τα βίντεο τα βλέπω. Σταμάτα. Έχω αποδείξεις. Γι' αυτό που λέω. Ότι τι, ότι τι. Ότι λιώνει. Θα κάνει ποτέ γύρισμα ο Δώρος. Καταρχάς ξέρεις τι ξύλο θα φάει. Καταρχάς ξέρεις τι έχει να γίνει. Θα πέσουμε όλες επάνω του. Νιώθουμε και ξέρουμε ότι υπάρχει και η κάμερα η οποία, αν πούμε κάτι, μπορεί να βάλουμε μια ταμπέλα και στο υπόλοιπο. Δωρό, δωρό. Θα επέμβω, συγγνώμη. Θα επέμβω, συγγνώμη. Εγώ δεν ήθελα να βάλω ταμπέλα σε κανέναν. Αλεξάνδρα, Αλεξάνδρα. Εσύ μια χαρά που καλά κάνεις και λες συγγνώμη. Άκου να σου πω, να μιλήσω λίγο εγώ. Ναι, ναι. Λοιπόν, εμένα που με μισούν όλη αυτή τη στιγμή έξω όλα τα social, όλα τα media και μου είπε ότι είμαι παντού. Απάντησες. Ναι, έπρεπε εγώ δηλαδή να κάνω αυτό το πράγμα, να τις κάνω επίθεση. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είπε τη γνώμη της και τη σέβομαι. Ούτε θα της αλλάξω τη γνώμη, ούτε τίποτα. Όχι για μένα, κάτι που είπαμε τώρα. Λέω για να νιώσεις καλύτερα. Μην νιώθεις άσχημα. Μην νιώθεις άσχημα. Δεν νιώθω άσχημα, απλά δεν ήθελα να στεναχωρήσω κάποιον, κατάλαβε. Εντάξει, κανένα δεν θέλει να στεναχωρήσει. Δεν έχω πρόβλημα για την κουβέντα. Εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να αντιδράσει έτσι. Γιατί μπορεί να κάτσω εδώ πέρα. Γιατί αλήθεια πονάει. Μπορεί να κάτσω. Επειδή δεν με ξέρει από χθες, δεν με ζει, δεν ξέρει τι άνθρωπο είμαι. Βλέπει δύο ώρες μόνο από τι 8 ώρες. Και βλέπεις επιλεκτικά κάποια κομμάτια. Μπορεί να κάτσω μια εβδομάδα και να βγω στον κόσμο ότι είμαι η πιο.